Πρόσφυγα με δυο καρδιές, γεννήθηκε κι αντέχει. Η μία γελά στο αύριο, στο χτες η άλλη τρέχει. Η μία γελά στο αύριο, στο χτες η άλλη τρέχει. Εδώ είμαστε. Σήμερα πάλι με τις προγονικές θυστείες και συνεχίζουμε ένα θέμα που ξεκινήσαμε από την προηγούμενη εκπομπή, που είναι η ιστορία της Κοζάνης. Όσοι είδαν την προηγούμενη εκπομπή θα θυμούνται ότι μιλήσαμε για την αρχαία Αιανή, για την Ελλημιότιδα, για τα Ελλήμια, όπως θέλετε πείτε το. Και είδαμε πόσο πολλά πράγματα είναι στην ταινιούλα που μίλησε η κυρία Μεντεσίδου. Δεν είχαμε χρόνο να σας δείξουμε φωτογραφίες, αλλά όταν μας δοθεί η ευκαιρία κάποια στιγμή θα δείξουμε, γιατί υπάρχουν τέτοια ευρήματα εκεί που αξίζει τον κόπο να τα δείξουμε για να τα δει ο κόσμος. Γιατί πάρα πολλοί κόσμος δεν πήγε να δει το μουσείο, δυστυχώς. Και εκεί υπάρχουν ωραία πράγματα. Και έτσι, συνεχίζοντας για εκείνη την εποχή, θα πρέπει να μιλήσουμε για μια άλλη πόλη, αρχαία, όχι πια την Αιανή, η οποία δεν την ξέρουμε πώς τη λέγαν, η οποία υπήρχε από το 1600 π.Χ. και είχε φτάσει μέχρι το 300 μετά Χριστόν με τους Ρωμαίους. Αυτή η πόλη εξαφανίστηκε κάποια στιγμή, την έφαγε το μαύρο σκοτάδι και άρχισε να εμφανίζεται με το όνομα Κοζάνη γύρω στο 1400. Ακριβώς δεν ξέρει κανείς πότε πήρε την ονομασία, αλλά εν πάση περιπτώσει από το 1100 γύρω από την αρχαία αυτή πόλη υπήρχαν κάποιοι οικισμοί σε τρία σημεία αυτή της περιοχής, της σημερινής Κοζάνης. Το ένα το σημείο ήταν το Τρίδεντρο ή ο Άγιος Κωνσταντίνος, ελάχιστα σπίτια. Το άλλο το σημείο ήταν ο Άγιος Αθανάσιος και εκεί ελάχιστα σπίτια. Ούτε καν οικισμοί δεν ήταν, καλύβες ήταν και βεβαίως ήταν το Σιώπατο. Για αυτή την υπόθεση της καινούργιας πια Κοζάνης θα μιλήσουμε στην επόμενη εκπομπή. Σήμερα θα μιλήσουμε για την αρχαία εκπομπή, για την αρχαία πόλη, και σίγουρα κάποιοι θα λένε τι παραμύθια αυτά είναι που λέει ο Καπλάνος αυτή τη στιγμή. Το θέμα είναι οι αποδείξεις. Και αυτές υπάρχουν. Και ας βάλουμε όλη την κοινή μας λογική με αυτά που θα σας δείξω και να μου πείτε υπήρχε ή δεν υπήρχε πόλη. Εάν διαβάσουμε τις διάφορες ιστορίες που γράφηκαν κατά καιρούς από σοβαρούς ανθρώπους, όπως πρώτο σύνδεμα που το ανέφερε γύρω στο 1810-1815, έχει γράψει μια ιστορία, αποσπάσματα βρήκα εγώ, ο Μεγδάνης, ο Χαρίσιος Μεγδάνης, ένας σοβαρός άνθρωπος. Λίγο αργότερα ανατέθηκε το 1870 περίπου, δεν λέει τίποτα μέσα, τουλάχιστον τα χαρτιά που βρήκα εγώ, αλλά και στους άλλους που γράψαν αργότερα, αν έγραφε κάτι θα μεταφερόταν. Λίγο αργότερα έχει γράψει ο Γουναρόπουλος μια ιστορία, γύρω στο 1875. Αυτή την ιστορία τη βρήκα μέσα στην ψηφιοθήκη του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι σε ένα περιοδικό που λέγεται Παντόρα. Και ο Γουναρόπουλος γράφει σε κάποιο σημείο, γιατί υπήρχε μια επιτύμβια στήλη το 1875, αυτός ο άνθρωπος πληρώθηκε για να γράψει αυτή την ιστορία από τους Κοζανίτες. Στην Κοζάνη υπάρχει μάρμαρο που κουβαλήθηκε από αλλού, σας το μεταφράζω, είναι λίγο σε καθαρεύωσα εκεί, αλλά για να μην μπερδευόμαστε λιγάκι, δεν είναι όλοι που περάσαν από το σχολείο και μάθαν καθαρεύωσα, που γράφει επάνω αυτό το μάρμαρο, το λέει το 1875 ο Γουναρόπουλος. Κρίσπος, μετά της θηγατρός Κρίσπενας, δηλαδή μαζί Κρίσπος και η κόρη του. Ζων έτη Κλεοπάτρα, τιμβίων Φιλανδρίας ένεκεν. Χαίρετε ήρωες, χαίρε σι ευώδη. Έχει λίγο ζυσμένο εκεί μέσα και δεν βγαίνει. Και πιθανολογεί
ο Γουναρόπουλος, ότι αυτό το μάρμαρο από κάπου αλλού ήρθε. Επομένως, πάμε και στον άλλο καταγραφέα της ιστορίας που δεν λέει τίποτα. Υπάρχει βέβαια και ο Λιούφης, ο οποίος λέει ορισμένα πράγματα για κάποια αρχαία, θα τα δείξουμε μετά και θα πούμε ποια είναι αυτά, που βρέθηκαν στον Άγιο Κωνσταντίνο, Βαλανίο, Τάφος, Βαλανίο ήταν Λουτρά, Χαμάμ, που είναι το δεύτερο μετά Χριστό αιώνα. Και βεβαίως και ο Παπακουσταντίνο Μιχάλης, ο οποίος και αυτός έχει σαν βάση τις ιστορίες αυτούς τους τρεις που προϋπήρχαν και μέχρι τότε δεν υπήρχε τίποτα ιδιαίτερο για να πει κάποιος ότι κάθε υπάρχει. Εγώ πήρα και έκανα ένα χάρτη, έψαξα, είχα ορισμένες εμπειρίες, έψαξα και στη βιβλιοθήκη της Κοζάνης, έψαξα και σε κάποια άλλα περιοδικά και έκανα ένα χάρτη με τα ευρήματα σε ποια σημεία της Κοζάνης έχουν βρεθεί. Θα δείξουμε το χάρτη. Καταρχάς είναι γεγονός ότι έχουν βρεθεί της παλαιολιθικής και νεολιθικής εποχής διάφορα πράγματα. Να βγάλουμε μια φωτογραφία που έχουμε. Και όχι αυτή, την πιο μπροστά φωτογραφία που έχει αυτά τα, αυτή ακριβώς. Το οποίο το βρήκα στο ένα βιβλίο που έχει γράψει ο Σύνδεσμος Γραμμάτων και Τεχνών. Πιθανόν κάποια από αυτά να είναι από την Κοζάνη, πιθανόν να είναι από τις γύρω περιοχές. Και δεν είναι βέβαιο από πού προέρχονται, δεν γράφει πουθενά. Φεύγουμε από αυτό και πάμε στο χάρτη για τον οποίο αυτή τη στιγμή σας λέω. Να τον ανοίξουμε το χάρτη για να μπορεί ο κόσμος να βλέπει. Εγώ το θυμάμαι και έχω κάτι αριθμούς, δεν ξέρω πόσο αυτό φαίνεται. Καταρχάς, πάμε εκεί που είναι ο Άγιος Κωνσταντίνος. Είναι από αυτό το σαν πι που εμφανίζεται χαμηλά-χαμηλά, εκεί που είναι ο ιστοδρομικός σταθμός και είναι στο σημείο για το οποίο μιλάει ο Λιούφης που βρέθηκαν διάφορα αρχαία. Ένα είναι αυτό το σημείο. Ανεβαίνουμε προς την πλευρά της Θεσσαλονίκης πηγαίνοντας, είναι η Σόντζον αυτός ο δρόμος που υπάρχει τώρα μπροστά από τον Άγιο Κωνσταντίνο και πάμε προς τον δρόμο της Θεσσαλονίκης και φτάνουμε γρήγορα γρήγορα θα σας πω και μετά θα σας πω τι βρέθηκε στο καθένα. Και φτάνουμε στη διασταύρωση που είναι τα Φανάρια, που είναι η οδός Μύρνης, 11 Οκτωβρίου και η Σόντζον που ενώνεται. Σε εκείνο το σημείο βρέθηκε όταν πριν από καμιά 15-20 χρόνια, όταν γινόταν, τοποθετούσαν τα φανάρια, μία σαρκοφάγος. Ο σαρκοφάγος είναι μαρμάρινος τάφος, στο οποίο βάζουν τους νεκρούς μέσα, κυρίως στη ρωμαϊκή εποχή. Ανεβαίνοντας από τη Σμύρνη επάνω, συναντάμε την οδό Πανόρμου. Εκεί έχω κτίσει το σπίτι μου και συνάντησα το 1980 ένα δίκτυο ίδρευσης, το οποίο ερχόταν σωλήνες από τον Άγιο Γιώργο στην πηγή προς τον Άγιο Κωνσταντίνο. Και γι' αυτό θα μιλήσουμε. Φτάνουμε στην οδό Φιλίππου που το 1948, 1949 και 1950 ανακοινώθηκαν στην αρχαιολογική υπηρεσία και έγιναν εκεί ανασκαφές επίσημες από τον Βασίλη Καλλιπολίτη, τον αρχαιολόγο, και έχουν δημοσιευθεί και έχω βρει αυτό το βιβλίο. Επίσης το 1960 έως το 1963 ο αρχαιολόγος Φώτης Πέτσας έκανε ανασκαφές. Ο αρχαιολόγος Πέτσας είναι αυτός ο οποίος έχει σκάψει την Θεσσαλονίκη στην Αριστοτέλους στο πάνω μέρος και έχει βρει εκεί ρωμαϊκά κτίρια, θέατρα κτλ. Ένας μεγάλος αρχαιολόγος. Εάν φύγουμε από εκεί, βλέπετε, παίρνουμε γύρω-γύρω την πόλη να δούμε πού βρέθηκαν αρχαία. Γιατί δεν μπορεί σε ένα σημείο πες ότι κάποτε βρέθηκε κάτι. Δεν μπορεί σε όλα τα σημεία. Φεύγουμε από την οδό Φιλίππου και ανεβαίνουμε στον Άγιο Δημήτριο προς Αγίου Αναργύρου. Εκεί σε ένα σπίτι λιόντα βρέθηκε κάποια στιγμή μία επιτύμβια στήλη στην οποία υπάρχει ένα αφιέρωμα στο Δία και μιλάει για κάποιο δούλο ο οποίος δίνει δύο σειρές από το αμπέλι του για τη βοήθεια που προσέφερε κτλ. Εάν φύγουμε από εκεί πάμε στην απέναντι μεριά που είναι η οδός Ακροπολίτου, ακριβώς εκεί που είναι η νομαρχία, που και εκεί βρέθηκε επιτύμβια στήλη. Θα κατεβούμε και θα πάμε στον Άγιο Αθανάσιο και στον Άγιο Αθανάσιο βρέθηκαν ρωμαϊκά αγγεία, γυάλινα, πύληνα και άλλα διάφορα. Υπάρχει και στο Σιώπατος και βεβαίως ο Λιούφης γράφει μέσα αυτό που βλέπετε σαν πίνα έχω από τον Άγιο Κωνσταντίνο προς το πράσινο σημείο εκεί πέρα προς τη Τζαμάρα, όπως λένε οι Κοζανίτες στην περιοχή, γράφει μέσα όταν κατά καιρούς υπήρχαν ερείπια αρχαίων κατοικιών. Εάν είναι έτσι όπως τα λέμε, και είναι έτσι γιατί αυτά τα βρήκα γραμμένα, δεν τα κατέβασα από το κεφάλι μου, πέρα από το γεγονός αυτή του σωλήνα, το οποίο θα σας μιλήσω, που βρήκα στην περιοχή και γιατί είναι βέβαιο ότι ήταν ρωμαϊκής εποχής, τα υπόλοιπα είναι κατεγραμμένα παντού, όπως και το θέμα του μαρμάρου που δικός μου άνθρωπος είδε την ώρα που το παίρναν, ήρθε η αρχαιολογική υπηρεσία, ένα αυτοκίνητο του Δήμου και πήρε τη σαρκοφάγο από την οδό Σμύρνης.
Έχουμε επομένως όλη αυτή την περιοχή να υπάρχουν διάσπαρτα αρχαία ευρήματα, τα οποία κακά τα ψέματα, ο καθένας θέλει να προστατέψει το οικόπεδό του, μήπως το δημιουργήσει προβλήματα. Και δυστυχώς αυτό συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα. Όταν βρίσκεται κάτι, πολλοί προσπαθούν να τα καταστρέψουν. Είχα και προσωπική εμπειρία από άλλη περίπτωση, για θα την πούμε αργότερα, τι συνέβη στον Άγιο Κωνσταντίνο. Αυτό σε γενικές γραμμές, και ας αρχίσουμε και να πάμε να πιάσουμε από το 1817, όπου βρέθηκε μια επιτύμβια στήλη που έγραφε από κάτω Κλεοπάτρα. Υπάρχει στην βιβλιοθήκη της Κοζάνης ένα χειρόγραφο, αλλά χωρίς υπογραφή έγγραφο, του 1821, που μαρτυρά κατεγραμμένο ότι υπάρχουν κυβωτιόσχημοι τάφοι στο Τρίδεντρον. Τρίδεντρον, και θα σας πω αργότερα για ποιο λόγο το λένε Τρίδεντρο, πάντα μιλάμε για τον Άγιο Κωνσταντινό. Ήταν τρία δέντρα στο προάβλιο, αιώνων δέντρα, στο προάβλιο του Αγίου Κωνσταντίνου, ανάμεσα στη γωνία την ανατολική του Αγίου Κωνσταντίνου και την γωνία τη δυτική του Γκέρτσιου. Και επίσης αυτό το έγγραφο του 1821 μιλάει για την ύπαρξη αρχαίων κτηρίων, πλην όμως όχι αξιολόγων. Στον ίδιο χώρο βρέθηκε ημικατεστραμμένος μαρμάρινος αρχαίος βωμός με επιγραφή που φυλαζόταν για χρόνια στην Επισκοπή της Κοζάνης, στη Μητρόπολη δηλαδή. Τότε λεγόταν Επισκοπή, γιατί η Μητρόπολη έγινε από το 1885 και μετά. Και ο ιστορικός Μακαρονάς, αυτό είναι το επίθετό του, έλεγε ότι δεν αποτελούσε τμήμα βωμού, αλλά είναι μια βάση η οποία στηριζόταν το άγαλμα της νεκρής Κλεοπάτρας, που αναφέρεται στην επιγραφή. Όχι φυσικά η Κλεοπάτρα της Αιγύπτου, αλλά κάποια άλλη Κλεοπάτρα που υπήρχε τότε στην Κοζάνη. Σε εκείνα τα χρόνια, να βγάλουμε ένα κύριο εδώ πέρα να βλέπουμε, το κύριο βάλτε εισαγωγικά, γιατί αποδείχθηκε ότι τελικά ήταν αρχαιοκάπηλος, να βάλουμε τη φωτογραφία αυτού του κυρίου, ο οποίος περνούσε από την Κοζάνη, λεγόταν William Martin Lake, και πήρε, είδε στην Επισκοπή μια επιτύμβια στήλη και την πήρε. Πιθανόν είναι αυτή την οποία αναφέρει και το έγγραφο παραπάνω. Αυτός ο κύριος ήταν πρόξενος της Αγγλίας, στην αυλή του Αλή Πασά. Τότε ήταν κράτος εν κράτη ο Αλή Πασάς και είχε τη δικιά του κυβέρνηση κτλ. Και διαπιστευτήρια έδιναν όλες οι χώρες, οι οποίες ήθελαν να τα έχουν καλά μαζί του. Και έγραψε, είχε κλασική παιδεία, είχε γνώσεις τοπογραφίας, ταξίδεψε στην Πελοπόννησο και στη Βόρεια Ελλάδα, έχοντας τον Παυσανία, ο οποίος μιλάει για τα οδηπορικά, διάφορες περιγραφές κάνει για διάφορες περιοχές την εποχή του Παυσανία, και μεταξύ των άλλων, στηριζόμενος σε αυτό που πήρε από την Κοζάνη, έγραψε αρκετά βιβλία. Αυτό της Κοζάνης, για να το δείξουμε αυτό το βιβλίο, γιατί το βρήκα. Όχι εδώ στη βιβλιοθήκη, το βρήκα στο διαδίκτυο. Λέει «Travels in Northern Greece». Ταξίδια, ή κάπως έτσι πρέπει να είναι, στη Βόρεια Ελλάδα. Και βρήκα και τη σελίδα, να πάμε στην ανεπόμενη, το οποίο μιλάει και δείχνει, έβαλα κάτι βελάκια εκεί κόκκινα. Αυτό το βελάκι δείχνει το κοιονόκρανο που πήρε από την Κοζάνη. Εκεί κάποιο που έχει σαν βελάκι που είναι, στην απέναντι μεριά γράφει Κοζάνη, και κάτω είναι αγγλικό το κείμενο, γράφει κάτω χαμηλά, εκεί που έχω την οριζόντια γραμμή, γράφει επιτύμβιο στήλη στα ελληνικά. Και πάνω σε αυτό στήριξε και έγραψε αρκετά πράγματα για αυτή την κολόνα που άρπαξε, έτσι τον κατέβηκε, ο Αλή Πασάς ήταν αρχηγός. Ποιος τολμούσε να αντισταθεί, το πήρε και σηκώθηκε, έφυγε. Και αυτό από ό,τι διάβασα το έφτιαχνε τακτικά σε άλλα μέρη που πήγαινε, και ούτως, και έτσι έγινε και μεγάλος συγγραφέας σχετικά με τα αρχαιολογικά, και γέμισαν και τα μουσεία με διάφορα πράγματα που κλέβαν κατά καιρούς οι διάφοροι. Μην ξεχνάμε ποιος πήρε και τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Τελικά αυτό το γεγονός έγινε γνωστό στους Έλληνες της Βιέννης. Και το 1847 κατόρθωσαν και το πήραν από τα χέρια τους και ξαναγύρισε στην Κοζάνη
Δεν ξέρω πού μπορεί να βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Είχε δοθεί τότε στην κοινότητα, γιατί Δήμος δεν υπήρχε ακόμα. Ο Δήμος έγινε αργότερα από το 1847. Εν πάση περιπτώσει, πέρασε κατά κάποιο τρόπο στο Δήμο της Κοζάνης και αυτό ήταν το πρώτο έβριμα το οποίο υπήρχε από εκεί, από το 1817. Αλλά σας είπα ότι ο Γουναρόπουλος μάλλον σε αυτό στηρίζεται και λέει από κάπου κουβαλήθηκε. Αλλά μιλάει για επιτύμβια στήλη, τι λέει, αυτό ήταν βάση αγάλματος. Εν πάση περιπτώσει, φεύγουμε από εδώ και πάμε στο Λιούφι που έχει γράψει το 1924. Σας είπα τι έχει πει ο Γουναρόπουλος στην αρχή. Εκείνη την αφορά κάνει μόνο και λέει ότι πιθανό κουβαλήθηκε από κάπου αλλού. Το 1924 ο Λιούφης γράφει το βιβλίο, μάλλον εκδίδει το βιβλίο του που αφορά την ιστορία της Κοζάνης. Αυτό το βιβλίο κατά πάσα πιθανότητα έχει γραφτεί καμιά 15 χρόνια ή 20, έτσι λέει και ο Μιχάλης του Κωνσταντίνου, την εποχή της Τουρκοκρατίας, και παραπέμπει το βιβλίο μέχρι και στις αρχές του 19ου αιώνα, δηλαδή μέχρι το 1820-1830 κάπου εκεί πέρα, και λέει ευρέθησαν αρχαιότητος παρά τη θέση τρίδεντρων, βαλάνιων, να σας δείξουμε το βαλάνιο που λέει, βαλανίο, συγγνώμη, και τα εδώ είναι τα ερείπια αρχαίων κτηρίων, είναι η πρώτη φωτογραφία. Αυτά σας είπα, σας έδωσα το τετράγωνο στο χάρτη που ξεκινάει από τον Άγιο Κωνσταντίνο, περνάει μέσα την πλατεία Συντάγματος, ανεβαίνει προς το Δρύζιο, ανατολικά από το Δρύζιο, και πάει σε εκεί πέρα που είναι η Λαϊκή Αγορά, που γίνεται όχι Σάββατο και Τρίτη που γίνεται εδώ στην Αριστοτέλους, αλλά γίνεται μια άλλη μέρα, Πέμπτη, δεν θυμάμαι πώς ακριβώς είναι. Εκεί κάνουν και ένα φανό. Είναι ακριβώς κάτω από τον Άγιο Νικάνορα. Έβρισκαν διάφορα πράγματα τέτοια, λέει ο Λιούφης, κατά διαφόρους εποχές. Πάμε στην άλλη φωτογραφία, να μιλάμε με τις φωτογραφίες καλύτερα, οπότε με βολεύει. Αυτή είναι μια επιτύβια στήλη, η οποία βρέθηκε στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου. Είναι το δεύτερο μετά Χριστό αιώνα, το γράφει από κάτω, είναι ελληνικά τα γράμματα που γράφει επάνω, και βρέθηκε όταν σκάβαν το 1930, δεν είναι εποχή που αναφέρεται ο Λιούφης, αλλά είναι λίγο μετά, αλλά μπορούμε να το πούμε με μια που βγήκε φωτογραφία. Το 1929-30 σκάψαν κάτω από τον Άγιο Κωνσταντίνο και κάναν τον σωδρονικό σταθμό. Κατεβάσαν πολύ το έδαφος, πρέπει να υπήρχαν πολλά αρχαία και θα σας πω αμέσως μετά γιατί πρέπει να υπήρχαν εκεί. Και το μόνο το οποίο διασώθηκε είναι αυτό το κομμάτι του μαρμάρου που έχει γράφει Αρατινή, κάτι πρέπει να γράφει και πάνω. Εν πάση περιπτώσει ελληνικά είναι, το λέει και από κάτω και το έχω ξεσηκώσει από ένα βιβλίο που υπήρχε εκεί, τη φωτογραφία την έβγαλα από εκεί και την έφυγα. Πάμε στην άλλη φωτογραφία για να παραμείνουμε στο Λιούφε. Αυτά υπήρχε Λίκηθος, αυτές οι φωτογραφίες δεν είναι της Κοζάνης, αλλά όπου έβρισκα ένα κείμενο πήγαινα σε φωτογραφίες από άλλο μουσείο και αυτό που το ανέφερε μέσα ο Λιούφης έψαχνα να το βρω να δω τι πράγμα ήταν. Γιατί ούτε αρχαιολόγος είμαι, δεν έχω τις γνώσεις αυτές και ούτε και ήμουν και ο καλύτερος στα αντίστοιχα μαθήματα όταν ήμουν μαθητής. Είναι Λίκηθος, είναι εκεί που βάζουν τη στάχτη των νεκρών. Πάμε στην άλλη φωτογραφία. Βρέθηκε λέει Λίκηθος αυτός. Αυτό είναι το βαλανίο. Πάμε πίσω να το δούμε. Έχει ενδιαφέρον. Αυτό. Αυτό το βαλανίο, εκεί οι θέσεις που βλέπετε είναι θέσεις τα οποία είχε νερό μέσα, υπήρχε ατμόλ, τρόπος ήταν τα χαμάμ και καθόταν και συζητούσαν, είχε πάρα πολλά πράγματα. Υπήρχαν τέτοια βαλανία, τέτοια λουτρά, τέτοια χαμάμ ας τα πούμε, που είπετε είχαν ιδιώτες αλλά είχαν και... Και υπήρχαν και δημόσια, όπως ήταν τα λουτρά παλιά, όπως θυμάστε. Ο λίγος κόσμος είχε μέσα στα σπίτια του, λίγα ήταν ιδιωτικά, αλλά τα περισσότερα ανήκαν στο Δήμο. Υπήρχαν ειδικοί υπάλληλοι βαλανείς και οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι δεν πήγαιναν μόνο να κάνουν το μπάνιο εκεί, αλλά για διασκέδαση πολλές φορές, για συζητήσεις. Ήταν ένα μέρος, κάτι σαν καφενείο, ας πούμε, που πήγαιναν και τους περιποιόταν για να είναι υγιείς και όμορφοι. Και ό,τι πλήρωναν για χρήματα σε τέτοιους χώρους το λέγανε πύλουτρο. Βρέθηκε τέτοιο, λέει ο Λιούφης, εκεί στον Άγιο Κωνσταντίνο. Βρέθηκε μια κεφαλή, πάμε στην άλλη φωτογραφία τώρα. Που είναι η κεφαλή, να το τραβήξουμε λιγάκι με το βελάκι λίγο ακόμα για να φαίνεται καλύτερα. Είναι μια κεφαλή που βρέθηκε εκεί στον Άγιο Κωνσταντίνο, γυναικεία κεφαλή. Για να δούμε να, γιατί δείχνει παρακάτω και νομίζω κάποια, αυτό το είδαμε και βρέθηκαν κάποια αγγεία, αυτό είναι αμφορείς, γράφει για αμφορείς εκεί μέσα και αυτά τα οποία βρήκε, μάλλον καταγράφει ο Λιούφης ότι έχουν βρεθεί κατά καιρούς. Πάμε στην επόμενη φωτογραφία.
Αυτό είναι μια σαρκοφάγος η οποία βρέθηκε και αυτή στον Άγιο Κωνσταντίνο. Για την υπόγραφη στήλη με τη γυναίκα την ανάβλη το 1930 το έχουμε πει και ερχόμαστε το 1968. Εδώ πλέον θα περιγράψω προσωπική εμπειρία η οποία τα αποτελέσματα της προσωπικής εμπειρίας πριν από 40 χρόνια τα έμαθα τώρα που πήγα προχθές στη βιβλιοθήκη. Το 1968, πριν κτιστεί το Γκέρτσιο, εκεί υπήρχε το προάβλιο του Αγίου Κωνσταντίνου, υπήρχαν πεύκα. Κάποια στιγμή ο Γκέρτσος δορίζει αυτό το ποσό για να γίνει το Γκέρτσιο και είναι 1968 και προσφέρεται ο στρατός να σκάψει τα θεμέλια για το Γκέρτσιο. Εγώ μαζί με τον δικηγόρο τον Βαγγέλη τον Βρίκο τυχαίνει να εργαζόμαστε ακριβώς από κάτω που ήταν οι αποθήκες της Ενώσεως Γερικών Συνεταιρισμών. Σε κάποια στιγμή ενώ εργαζόμασταν, εγώ δούλευα σαν γεωπόνος εκτιμητής της συγκέντρωσης ταριών και καταγραφέας ήταν ο Βαγγέλης. Ήμασταν παιδιά 24 χρονών, ήμασταν δεν ήμασταν. 23-24 χρονών μόλις τελειώναμε το πανεπιστήμιο και προσπαθούσαμε να βγάλουμε το χαρτζιλίκι μας. Σε κάποια στιγμή βλέπουμε τους στρατιώτες, οι οποίες είχαν και μπουλντόζες, να έχουν κάτι κόκαλα και να χτυπάνε σαν τύμπανα πάνω στο Τζέιμς. Και έξαφνα βλέπουμε και δύο τάφους με αρχαία μέσα και να παίρνουν τα αγγεία, ήταν κάποια από αυτά από μέταλλο, ασήμι, δεν ξέρω τι ακριβώς ήταν, και αρχίζουν να τα χτυπούν κλωτσές. Πήγαμε στα παιδιά και τους παρακαλέσαμε να τα πειράξουν, να ειδοποιήσουμε κάποιον αυτή να τα πάρει. Εμείς από το σχολείο αντιλαμβάνεστε είχαμε άλλη αντίληψη για αυτά τα πράγματα. Ψάξαμε να βρούμε αρχαιολογική υπηρεσία. Τότε υπήρχε στη Βέρεια, δεν είχε εδώ η περιοχή μας. Ανταπόκριση δεν είδαμε. Ψάξαμε να βρούμε το δεσπότη, ήταν ο Διονύσης ο Μακαριστός. Έλειπε στην Αθήνα. Κάποια στιγμή έρχεται η αστυνομία. Μας πλησιάζει ένας της ασφαλείας με πολιτικά. Μας παίρνει ιδιαιτέρως και μας λέει ρε παιδιά, καταλαβαίνετε τι πάνε κάτι. Εμποδίζετε, θα σας πούνε ότι εμποδίζετε το στρατό να κάνει τη δουλειά του. Θα βρείτε τον πελά σας. Σας παρακαλώ, πάτε στη δουλειά σας και μην ανακατεύεστε. Θέλει ο άνθρωπος να μας προστατέψει. Ήταν άνθρωπος της ασφαλείας, την αστυνομία. Εμείς εξακολουθήσαμε να πιέζουμε και κάποια στιγμή έρχεται ένας αξιωματικός. Μάλλον κάποια στιγμή εμφανίστηκε ένας άνθρωπος από την Μητρόπολη, ένας πολίτης, υπάλληλος πιθανόν της Μητροπόλεως, που πήρε δύο αγγεία μεταλλικά από θυμάμαι ασημένια. Κάποια στιγμή μετά από αυτό έρχεται ένας αξιωματικός και αυτός στα πολιτικά είπε ότι είναι συνταγματάρχης, ξέρω κάτι τέτοιο είπε, και γυρνάει και λέει στα παιδιά, τους φαντάρους, για να ακούσουμε εμείς προφανώς, εάν σας ξαναενοχλήσουν οι πολίτες, φωνάξτε μας να τους μπουζουριάσουμε. Φυσικά από εκεί και πέρα δεν είχαμε και πού να απευθυνθούμε, σταματήσαμε. Η εντύπωση που με έμεινε ήταν ότι πιθανόν να διασώθηκε αυτά τα οποία πήρε ο υπάλληλος της Μητρόπολης και από εκεί και πέρα δεν σώθηκε τίποτα απολύτως. Αυτό το πίστευα μέχρι που σας είπα μέχρι προχθές. Πήγα στη βιβλιοθήκη και γράφει για το 1968 ότι κατά την εξκαφή των θεμελίων του Γκέρτσιου βρέθηκαν τα εξής. Για να τα δείξουμε. Αν και οι φωτογραφίες δεν αφορά εκείνη τα συγκεκριμένα, εγώ σας είπα βρίσκω τον τίτλο, ψάχνω να βρω το αντίστοιχο και το δείχνω εδώ πέρα. Αυτό είναι μια πηξίδα χάλκινη κυλινδρική. Πάμε στην άλλη φωτογραφία. Αυτά τα οποία διάφορα πύληνα αγγεία, στην άκρα άμα το πάμε από τη δικιά μου τη μεριά, η επιξίδα, βλέπετε εκεί πέρα φαίνεται αυτή η επιξίδα, φαίνεται τράβηξα φωτογραφία όλα μαζί. Αυτό είναι από εδώ η φωτογραφία. Τη βρήκα σε ένα βιβλίο. Στην επόμενη φωτογραφία, τι άλλο βρέθηκε εκεί μέσα, καταγράφηκε. Ασημένια κουταλάκια. Σιδερένια εργαλεία, είχε παρακάτω, δεν βρήκα τίποτα εκείνα, αργυρά κουταλάκια το γράφει. Δύο πύληνοι αμφορείς, σας τις έχω δείξει στην αρχή τι πράγμα είναι οι αμφορείς και γυάλινα αγγεία, αυτά υπήρχαν στη Ρωμαϊκή, την Ρωμαϊκή εποχή και έχουν βρεθεί και στον Άγιο Αθανάσιο.
Αυτά πάντα για τον Άγιο Κωνσταντίνο. Έτσι, κατά κάποιο τρόπο ικανοποιήθηκα για εκείνη την ιστορία, αν αυτά είναι των τάφων τον οποία πήγαμε να βάλουμε χέρι εγώ και ο Βαγγέλης ο Βρίκος, ο δικηγόρος. Πιθανό να μην είναι αυτά, γιατί εγώ θυμάμαι δύο τάφους, όχι ένα. Εκεί στο βιβλίο που είδα και είναι καταγραμμένα, μιλάει για ένα. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι όταν βρίσκονται αρχαία, θα τα πούμε και αργότερα, η υποχρέωση όλων είναι να τα προστατεύουμε. Γιατί είναι κατεγραμμένη ιστορία. Αυτά τα πράγματα ήταν περίπου εκεί, στον πρώτο, δεύτερο αιώνα που υπήρχε η Ρωμαϊκή κυριαρχία στην περιοχή μας. Νομίζω ότι έχουμε και τη φωτογραφία, είχαμε μάλλον την περάσαμε, εντάξει. Είναι τα γυάλινα τα αυτά. Πάμε τώρα στον ίδιο χώρο, στην οδό Αρκαδίου. Η οδός Αρκαδίου είναι αυτή που είναι λίγο πιο πέρα από τον Άγιο Κωνσταντίνο προς το γήπεδο και είναι ακριβώς εκεί που είναι το κατάστημα Σαρή και ο δρόμος είναι έτσι μικυκλικός, κατεβαίνει προς τα κάτω και όποιος περνάει από εκεί θα δείτε κάτι λαμαρίνες. Το 1991 σκάψανα για να κτίσουν μια πολυκατοικία και βρέθηκε ένας πολύ μεγάλος τάφος, αυτός εδώ, ο οποίος εκείνον το που βέλετε κάτω είναι ένα μέτρο, που σημαίνει ότι είχε πλάτος 2 μέτρα και το βάθος πρέπει να είναι έτσι, εκτιμώ έτσι όπως το βλέπω, δεν πήγα να το δω από κοντά, εξάρων είναι σκεπασμένο με λαμαρίνες, είναι, γιατί υπάρχει αυτή τη στιγμή, πρέπει να είναι καμιά 6 μέτρα. Μέσα βρήκαν 3 σαρκοφάγους. Τον ένα τον έχουμε και φωτογραφία να το δείξουμε. Αυτή είναι η σαρκοφάγος που βρέθηκε στην οδό Αρκαδίου γράφει εκεί το 1991 και είναι των ρωμαϊκών χρόνων και επίσης βρέθηκαν και κάτι κεφάλια. Να δείξουμε εκεί, είναι, δηλαδή υπήρχαν και άλλα πράγματα. Υπάρχει αυτή η νεαρή κοπέλα που είναι στον Άγιο Κωνσταντίνο, είναι σπασμένη η μύτη της έτσι όπως βρέθηκε. Πρέπει να έχει συλληφθεί πιο παλιά και η άλλη γυναίκα που βλέπουμε είναι ηλικιωμένη, μεγαλύτερης ηλικίας. Φαίνεται το αγαλματάκι, το χαμηλό είναι της νεαρής κοπέλας και δίπλα είναι η μεγάλη γυναίκα η οποία βρέθηκε εκεί στον τάφο. Ήταν και άλλα πράγματα, αλλά τα περισσότερα κάποια στιγμή τα είχαν αφαιρέσει. Όχι, παραμένουμε στην κοπέλα και την άλλη κυρία. Να την ανοίξουμε τη φωτογραφία. Αυτή τη στιγμή, εδώ και 20 χρόνια, καταρχάς δεν έχουν μελετηθεί από ό,τι έχω μάθει ακόμα, γιατί οι αρχαιολόγοι για να κάνουν τις ανακοινώσεις χρειάζονται να κάνουν μελέτες, να δουν τη χρονολογία κτλ. Δεν υπάρχει καμιά ανακοίνωση, δεν έχει δημοσιευθεί τίποτα ακόμα. Αυτές οι φωτογραφίες είναι από πράγματα που είχαν δημοσιευθεί εκείνη την εποχή και λίγο αργότερα και η πρόταση που είχε κάνει η κυρία Μεντεσίδου, η αρχαιολόγος, είναι να γίνει σωστή περίφραξη του χώρου, να βγουν εκ μαγεία, δηλαδή αντίγραφα από αυτά τα αγάλματα και να τοποθετούν στον τάφο όπως και η σαρκοφάγος, να μπει μια ταμπέλα εκεί απ' έξω, το οποίο να περιγράφει τι ακριβώς συμβαίνει εκεί και γενικώς να αρχίζει να βλέπει ο κόσμος ότι αυτή η περιοχή είναι με ιστορία. Και όχι μια ιστορία πολύ παλιά και όχι να αρχίζει σχετικώς πρόσφατα. Σχετικώς, 1000 χρόνια δεν είναι πρόσφατα, 600 χρόνια είναι πρόσφατα. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι πολλά τα χρόνια. Αυτά όσα αφορά τον Άγιο Δημήτριο. Πάμε στο διάλειμμα και επανερχόμαστε να μιλήσουμε για τους άλλους τάφους. Θα πάμε... που βρέθηκαν κυρίως στην οδό Φιλίππου. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα και τα ξαναλέμε. Η μία γέλα στο αύριο. Η μία γέλα στο αύριο. Εδώ είμαστε. Μιλάμε για την αρχαία πόλη που υπήρχε εδώ στην περιοχή της Κοζάνης. Ποια είναι η ονομασία, κανείς δεν το ξέρει. Αν και προς στιγμή κόντυψε να βρεθεί, θα το πούμε λίγο αργότερα αυτά. Λοιπόν, φεύγουμε από τον Άγιο Κωνσταντίνο, ανεφορίζουμε από την οδό Τζόζος και φτάνουμε στη Διασταύρωστη, στην οδό Σμύρνης. Πριν από καμιά 15 χρόνια σκάβαν για να βάλουν αυτά τα φανάρια που είναι στην οδό Σμύρνης, στη συμβολή δηλαδή της οδού Σμύρνης, 11 Οκτωβρίου και Τζόνσον. Και εκεί ο εσκαφέας βρήκε σαρκοφάγο. Κάποια στιγμή ήρθε ένα αυτοκίνητο του Δήμου, το πήρε και έφυγε. Δεύτερο σημείο. Πάμε στο τρίτο σημείο
που είναι η οδός Πανόρμου. Στην οδό Πανόρμου έχω κτίσει το σπίτι μου. Αγοράσαμε με τη γυναίκα μου το οικόπεδο το 1979, σωστά, και το 1980 πήγαμε να στήσουμε το τσαρδάκι μας, που λένε. Όταν σκάψαμε το υπόγειο για να βάλουμε τα θεμέλια, είχαμε πολύ σοβαρό πρόβλημα με το νερό. Πολύ νερό από διάφορα σημεία έβγαινε. Ψαχνόμασταν εκεί, το καθαρίζουμε, ξαναγέμιζε, αυτό συνεχισόταν μέχρι που κάποια στιγμή έρχεται η γειτόνισσα που βρίσκεται από κάτω, δηλαδή από την νότια πλευρά, και μου λέει: εμείς εδώ έχουμε μια σωλήνα, βγαίνει μέσα από το δικό στον τοίχο πολύ χαμηλά, η οποία που και που κατεβάζει νερό. Πάω και βλέπω αυτή τη σωλήνα, ήταν πύληνη. Έψαξα την πάνω μεριά, γιατί ήταν κάτω από το τοίχο που είχε κτίσει ο προηγούμενος που είχα αγοράσει εγώ το οικόπεδο. Από τη μέσα μεριά και βρήκα ένα πύληνο σωλήνα. Τελικά βρήκα ένα τρόπο και το νερό το διοχέτευσα με σωληνώσεις στα παρακάτω οικόπεδα. Τύχαινε να είναι το τετράγωνο που είναι και το πατρικό μου το σπίτι, και ησύχασα από το νερό αυτό, κάνοντας ένα φρεάτι σε εκείνο το σημείο. Ερχόταν ο σωλήνα από κατεύθυνση από Άγιο Γεώργιο προς Άγιο Κωνσταντίνο. Πολύ χαμηλά όμως, σε τέτοιο βάθος που δεν δικαιολογείται να υπάρχει σωλήνα, να πεις ότι πριν από 100, πριν από 200 χρόνια κάποιοι ήθελαν και κάναν ένα δίκτυο ύδρευσης για να κουβαλάνε το νερό. Ήταν σωλήνα σε μέγεθος μπράτσου, σωληνάκια μικρά τα οποία έμπαινε το ένα μέσα στο άλλο, και κάποια θέλησε να κάνουν ένα τέτοιο σύστημα πριν από 200 χρόνια. Αλλά το βάθος 2,5 με 3 μέτρα και μάλιστα στο άγωνο έδαφος πολύ χαμηλά δεν δικαιολογείται με τίποτα. Ήταν πολύ βαθιά για να έχουν τοποθετήσει, αλλά ήρθαν επιχώρησης κάποια στιγμή, το σκεπάσαν, που σήμαινε ότι είναι παλιά εποχή. Τελικά κάναμε το φρεάτιο, διοχετεύσαμε το νερό μέσα από 2-3 οικόπεδα για να μην υπάρχει πρόβλημα με διευκόλυνα γείτονες. Βρέθηκα στο πατρικό σπίτι και βάλαμε στον υπόνομο το νερό και σιχάσαμε. Εγώ όμως το φρεάτιο παρακολουθούσα τη ροή του νερού που κατά καιρούς ερχόταν και μάλιστα σε μεγάλες ποσότητες. Τελικά μετά από κανένα 15 χρόνια, μπροστά από την Πανόρμο, υπόψη ότι η Πανόρμο με τον Σμύρνη υπάρχει ψημιωτική διαφορά και πιο χαμηλά έρχεται η Κωνσταντινοπόλη που είναι από την κάτω μεριά εντελώς. Στην Πανόρμο ήρθε ένα εργολάβος, έσκαψε όλη την Πανόρμο, έκανε έναν υπόνομο, αλλά πήγε πολύ βαθιά με αποτέλεσμα να κοπεί το νερό και να μην ξαναέχω νερό ούτε καν στο φρεάτιο. Αυτό όμως, εκείνο που διαπίστωσα και προχθές μου το συζητούσα με κάποιους γείτονες, δημιούργησε πρόβλημα σε κάποιον που βρίσκεται πάνω από τον Πανόρμο, που σημαίνει από εκεί κάπου ερχόταν η σωλήνα, και αν μπορούμε να βγάλουμε το χάρτη, ας κάνει ένα κόπο η ροή αν μπορέσει να βγάλει το χάρτη, έχω την κατέθεση αυτού του σωλήνα από τον Άγιο Γεώργιο, υπόψη ότι υπάρχουν πηγές στον Άγιο Γεώργιο, υπήρχαν τουλάχιστον παλιότερα. Σας λέω, η κατεύθυνση της σωλήνας είναι από εκείνη ακριβώς. Εάν βλέπετε, είναι από την, όχι από τη δικιά μου μεριά, αλλά από την άλλη μεριά, είναι από τον Άγιο Γεώργιο, αν μπορεί με το βελάκι και φαίνεται, γιατί εγώ από εδώ δεν βλέπω, είμαι και λίγο στραβός λόγω ηλικίας. Έχει ακριβώς, υπάρχει μια γραμμή μπλε. Αυτή η μπλε γραμμή είναι η κατεύθυνση που έχει αυτός ο σωλήνας, γιατί είδα και πού βρισκόταν προηγούμενα εκεί όταν έσκαψε ο εργολάβος, πώς περνούσε μέσα από το δικό μου οικόπεδο και έφευγε. Η θέση που ήταν και η παλαιότητα που φαινόταν με έβαλε σε υποψίες και είπα, για να δω, υπήρχαν στις αρχαίες εποχές τέτοια συστήματα που κουβαλούσαν το νερό? Εμείς νομίζουμε ότι όλα τα κάναμε εμείς τώρα τελευταία, η δικιά μας η γενιά, οι δικές μας οι γενιές αν θέλετε, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο πρώτος ο οποίος βρήκε δίκτυο ίδρευσης και αποχέτευξης με τέτοιες πύληνες σωλήνες είναι ο Εύανς, όταν έσκαβε την Κνωσό. Να βάλουμε μια φωτογραφία μαύρη που έχουμε, που έχει κάτι σωληνάκι, και είναι το σύστημα που βρήκε, η φωτογραφία που είναι αμέσως μετά από αυτά που δείχναμε τελευταία, όχι φυσικά από το χάρτη, αλλά τα άλλα. Ας τα βγάλουμε. Αυτό. Αυτό είναι ένα σύστημα το οποίο κουμπώνουν οι σωλήνες μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να μην χάνεται νερό, και κουβαλούσαν οι κριτικοί στην Κνωσό από τις Αχαρνές, όποιος πήγε στο Ηράκλειο, μέχρι την Κνωσό, που είναι μια απόσταση 10 με 15 χιλιόμετρα για να πάει στο Ανάκτορο. Αυτά περίπου το 2000 π.Χ. Οι Ρωμαίοι όμως και οι αρχαίοι Έλληνες, στο
100-200 π.Χ. μέχρι το 200-300 είχαν το σύστημα από τις πύλινες σωλήνες. Να δούμε κάποιες πύλινες σωλήνες που βρήκα στην Αιτωλική ιστοσελίδα. Είναι κάπως έτσι, αλλά δεν ήταν ακριβώς έτσι αυτές. Ήταν αυτό το μέγεθος περίπου και η στρογγυλάδα και η διάμετρος. Σκεφτείτε, είπαμε ότι είναι ένα χοντρό μπράτσο. Και το σύστημα που έμπαινε η μία σωλήνα με την άλλη, να βγάλουμε την άλλη φωτογραφία που βρήκα πάλι γράφοντας ρωμαϊκές πύλινες σωλήνες στο διαδίκτυο, και έμπαινε η μία μέσα στην άλλη, με αποτέλεσμα γρήγορα να κουμπώνουν, έβαζαν πυλό εκεί και το έκλειναν, έψινε ο πυλός, ήταν ειδικός που έσφυγε, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει καμία διαρροή. Είχαν σε διάφορα διαστήματα φρεάτια, ούτως ώστε να μπορούν να τα καθαρίζουν, γιατί σκεφτείτε τώρα να ξεκινάει από τον Άγιο Γιώργο να φτάνει στον Άγιο Κωνσταντίνο, αν είναι από εκείνο το δίκτυο, μπορεί να πήγαινε κάπου αλλού, σε κάποιο άλλο χωριό. Αλλά η κατεύθυνση που φαινόταν, το σωληνώσιο αυτό το οποίο βρήκα, σας είπα, σε βάθος 2,5 με 3 μέτρα σε άγωνο έδαφος, ήταν αυτή. Και μάλιστα ένα πηγάδι που υπήρχε στο δικό μου το οικόπεδο, το οποίο το διατηρώ ακόμα, εκείνη την εποχή ήταν, θυμάμαι όταν ήμουν νεαρός, γιατί πηγαίνουν από εκεί πέρα νερό οι περισσότεροι, ήταν το πηγάδι που είχε πάντοτε νερό όταν τα άλλα στερεύαν. Και σας λέω ότι πολύ πρόσφατα, κάθε μήνα, κάθε 1,5 μήνα, βλέπω τον άνθρωπο που είναι λίγο πάνω από την Πανόρμο να βγάζει, δεν έχω μιλήσει και καθόλου μαζί του, ενδεχόμενο το ακούσει για πρώτη φορά από την εκπομπή, να βγάζει νερό, αλλά πολύ πιθανόν δεν είναι μέσα στο δικό του οικόπεδο, να είναι, έχετε το νερό, να μην μπορεί να περάσει από την Πανόρμο γιατί κλείσαν τη σωλήνα και να ξεσπάει στα οικόπεδα που είναι λίγο παραπάνω. Επομένως, εκείνη την εποχή, εδώ στην περιοχή μας υπήρχε ένα σύστημα ίδρευσης, νερό που κουβαλούσαν, και να σκεφτείτε ότι αυτή η απόσταση μέχρι το Μπανόρ που είμαι εγώ είναι μια απόσταση γύρω στα 800 μέτρα. Αλλά πηγαίνει πάνω στον Άγιο Γεώργιο που σημαίνει 1200 με 1300 μέτρα, εκεί είναι η κατεύθυνση. Και να έρθουμε τώρα στην περιοχή την οποία έγιναν, πάμε, νομίζω ότι έχουμε μια φωτογραφία του Αγίου Γεωργίου πώς ήταν. Να το ανοίξουμε για να φαίνεται καλύτερα. Αυτός είναι ο Άγιος Γεώργιος κάποια εποχή. Μιλάμε για το 1948-49-50 και βεβαίως και το 1960 είχε 2-3 σπίτια, δεν ήταν ακριβώς έτσι. Αλλά είναι περίπου το σημείο που βρίσκει το Άγιος Κωνσταντίνος. Την πρώτη ανασκαφή δεν τη θυμάμαι γιατί ήμουν 4-5 χρονών. Αλλά σίγουρα τη δεύτερη ανασκαφή, την πρώτη την έκανε ο Βασίλης Καλλιπολίτης, αρχαιολόγος, και τη δεύτερη έκανε ο Φώτης Πέτσας, επίσης αρχαιολόγος, του 1960 ξεκίνησε. Επειδή βρήκε, λέει, κάπου αλλού κάποια αρχαία τα οποία είχαν μεγαλύτερο ενδιαφέρον, εγκατέλειψε την Κοζάνη, πήγε εκεί και το 1963 ξαναγύρισε. Σε αυτό το σημείο, ακριβώς μπροστά από τον Άγιο Γεώργιο και χαμηλά, βρέθηκαν 11 τάφοι. Για να δούμε τι είχαν αυτοί οι 11 τάφοι, κάποιες φωτογραφίες, τα οποία βρήκα στα πρακτικά των αρχαιολόγων, υπάρχουν κάτι βιβλία που δημοσιεύουν, αυτά βρέθηκαν εκεί. Αυτή η φωτογραφία δεν είναι από τα βιβλία που βρήκα, αλλά έχω την εντύπωση ότι ήταν από ένα βιβλίο του Συνδέσμου Γραμμάτων και Τεχνών, τα οποία βγάλαν, δεν ξέρω με τι τρόπο, έγχρωμη φωτογραφία, γιατί αυτά που βρήκα εγώ στο βιβλίο, τα αρχαιολογικά, κάπως λέγονται αυτά. Θα τα θυμηθώ. Πάμε στην άλλη φωτογραφία, να τα δούμε πώς είναι σε αυτό το βιβλίο των αρχαιολόγων. Νομίζω ότι αυτό είναι πιο ανοιχτό και ανοίγει. Μπράβο. Κτερίσματα του τάφου, αριθμούσε τους τάφους, 11 είναι τάφοι, τους χαρακτήριζε με κάποια λατινικά γράμματα από ό,τι βλέπετε, και έχει, αυτό είναι από τον Βασίλη Καλλιπολίτη υπογράφεται, είναι η ανακοινώση που έκανε στο αρχαιολογικό συνέδριο και είναι του 5ου π.Χ. αιώνα, 500 χρόνια πριν γεννηθεί ο Χριστός. Πάμε στην άλλη τη φωτογραφία. Θα μιλάμε τις φωτογραφίες, καλύτερα αφήνω το κείμενο. Εδώ πέρα είναι και αυτή, δεν ξέρω αν μπορούμε να τα φέρουμε, είναι διάφορα αντίστοιχα αγγεία. Οι φωτογραφίες είναι πάλι από άλλο τάφο, αλλά αυτά είναι 100 χρόνια μετά. Έχει κάτι μαχαίρι, έχει σε κάποιο σημείο από Σάριζα. Σάριζα ήταν, θα δείξω άλλες φωτογραφίες μετά, είναι αυτή το μεγάλο ακόντιο που είχαν οι Μακεδόνες, και ήταν το μεγάλο πολεμικό όπλο που κάποια στιγμή μπόρεσαν και κατέκτησαν ο Μέγας Αλέξανδρος μέχρι την Ασία, χρησιμοποιώντας. Θα τα δείξουμε καλύτερα να μιλάμε φωτογραφίες. Πάμε στην άλλη φωτογραφία. Αυτά είναι και από ανακαλύψεις. Αυτός είναι, έκανα την εξής δουλειά. Δεν μας βοηθούν καθόλου οι ασπρόμαυρες φωτογραφίες, τις οποίες μπόρεσα και βρήκα στη βιβλιοθήκη.
Πήγα σε άλλα, σας είπα, σε άλλα μουσεία και επειδή ήταν και λίγο κινέζικα εμένα οι ονομασίες αυτών, γιατί τα διάφορα αγγεία τα έχουν διάφορες ονομασίες. Οι αρχαιολόγοι τα ξέρουν σίγουρα γιατί είναι δουλειά τους. Και ακούμε κύλιξ, σκύφος, προχούς, κάλπης, κόθων, όλα αυτά είναι διάφορα αγγεία, φιάλι. Είναι διάφορα αγγεία, πύληνα συνήθως, αλλά μπορεί να είναι και μεταλλικά, και αμφορείς τέτοιους έχουν βρει με διάφορα σχέδια. Φεύγουμε από τον αμφορέα, πάμε σε ένα άλλο που έχουμε αμέσως μετά. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι εδώ από την Κοζάνη. Υπάρχει ένα άλλο αγγείο που λέγεται κάλπης. Θα τη δείξω παρακάτω. Επάνω σε αυτό το αγγείο ήταν ζωγραφισμένος, να έχουμε ανοιγμένη όλη τη φωτογραφία. Είναι πιο καλά. Αν θα το προσέξουμε ιδιαίτερα, υπάρχει η Θεά Αθηνά, η οποία ήταν μπροστά της στο Ηρακλή. Είναι το λιοντάρι της Νεμαίας. Είναι και ο Ηρακλής, ο οποίος προσπαθεί να σκοτώσει το λιοντάρι. Δηλαδή, μύθοι οι οποίοι υπήρχαν στην Νότια Ελλάδα και τα διαβάζαμε εμείς από την ιστορία και λέγαμε τι σχέση μπορεί να έχουμε εμάς. Δυστυχώς όλα για την Νότια Ελλάδα γράφτηκαν. Επικρατούσαν και σε αυτή την περιοχή, λέει εκεί, Κοζάνη, νεκρόπολη της Οδό Φιλίππου. Αυτό το αγγείο είχε αυτή τη ζωγραφιά το 400 π.Χ. Εκεί στην Οδό Φιλίππου, ακριβώς από πάνω, εκεί που ήταν η κλινική του Κωνσταντίνη. Πού είναι? Πάμε στην άλλη φωτογραφία να δούμε το άλλο αγγείο. Αυτό είναι προχούς ροφόστομη. Αυτή βρέθηκε στην περιοχή από εκείνη την πρώτη ανασκαφή του 1948-49, αλλά αντίστοιχος προχούς, θα το δείξουμε αργότερα, βρέθηκε, πιθανόν να κάνω λάθος και στους τονισμούς, ας με συγχωρήσουν αυτοί που ξέρουν περισσότερα από μένα, γιατί προσπάθεια κάνουμε να αναδείξουμε ορισμένα πράγματα και αν κάνουμε κάποια λάθη, δικαιολογημένοι θέλω να πιστεύω ότι είμαστε. Αυτός βρέθηκε το 400-500 χρόνια πριν από τον Χριστό. Βρέθηκε το ίδιο αγγείο σε τάφο του 1600, του παλιότερου τάφου που βρέθηκε στην Οδό Φιλίππου από τον Μπέτσα που έκανε τις ανασκαφές λίγο μετά. Πάμε το άλλο αγγείο το οποίο βρέθηκε εκεί, στην Οδό Φιλίππου. Αυτό λέγεται κύλιξ. Πάμε στην άλλη φωτογραφία. Έγραψα και ονόματα επάνω εκεί να μην τα ξεχνάω. Σκύφος. Σάλ. Κανθαρόσχημο σκύφος. Είναι άλλο αγγείο σε άλλο σχέδιο. Να δούμε, αυτό είναι οι κάλπες που βρήκαν ακριβώς αυτό εδώ πέρα, το λιοντάρι της Νεμαίας και να παλεύει ο Ηρακλής. Κόθων είναι αυτό εδώ, είναι ο Χόι που βάζαν το κρασί. Μια φωτογραφία τώρα από τις ανασκαφές εκείνες, το ένα είναι πινάκιο και πιάτα θα μπορούσαν να το πούμε από πάνω που είναι, τα οποία ζωγραφίζαν και αυτό είναι ζωγραφιστό ή που τα κρεμούσαν επάνω στο τείχος, ήταν ένα αγγείο αβαθές. Από ό,τι είδα. Και κάτω δείχνει ένα σπασμένο αγγείο που είναι και αυτά από αυτά που βρήκε ο Καλλιπολίτης εκεί στην Οδό Φιλίππου. Πάμε στην άλλη φωτογραφία. Εδώ πλέον αφήνουμε τα αγγεία από την πρώτη ανασκαφή και μιλάμε για τη Σάρισσα, αυτό το όπλο το οποίο έκανε πανίσχυρο στους Μακεδόνες, τον Μεγάλο Αλεξάνδρο και τον Φιλίππο πιο μπροστά, αλλά κυρίως τον Μεγάλο Αλεξάνδρο και κατέκτησε τον τότε γνωστό κόσμο. Πάμε να το δούμε σε ένα μουσείο πώς μας το δείχνει ένας κύριος. Αυτό είναι από την Κοζάνη, έτσι. Το βλέπετε ότι έχει ένα πολύ μακρύ ξύλο, δεν μπορεί στην ανασκαφή να βρίσκαν και το ξύλο, γιατί αυτό εντωμεταξύ σάπισε. Παρέμεινε όμως το σίδερο και αυτό σκουριασμένο στην άκρη, επάνω ψηλά. Και δείτε πώς το χρησιμοποιούσαν την άλλη φωτογραφία οι Μακεδόνες όταν μπαίναν και κάναν τους πολέμους. Βρέτε στη σειρά στρατιώτες, σε διαφορετικά ύψη και ένα οριζόντιο, ένα σε κάποιο άλλο ύψος κτλ. Είχαν και τις μεγάλες εκεί τις ασπίδες. Και με αυτόν τον τρόπο μπορούσαν, προχωρούσαν και πού να μπει ένας-ένας να τους πολεμήσουν. Δεν ήξεραν το σύστημα, δεν ήταν εκπαιδευμένοι. Και έτσι η Μακεδονία προχωρούσε συνεχώς. Πάμε στην άλλη φωτογραφία και να δούμε και άλλα πράγματα που έχουν πλέον σχέση με τον καλοπισμό. Βλέπετε αυτό το εργαλείο, το οποίο έμπαινε στο χέρι από κοπέλες. Πιθανόν ήταν για ρωμαϊκή εποχή να είχαν τέτοια πράγματα, αλλά από ό,τι φαίνεται είχαν και πολύ πιο μπροστά οι αρχαίοι Έλληνες. Και με αυτό το εργαλείο έξυπναν τον κορμό στο χαμάμ. Αυτό που πήγαινε να λουστεί και ήθελε να λαφρύνει αντί για μασάζι να καθαρίζει τίποτα βρωμιάς. Για να δούμε τη φωτογραφία που βρήκα. Συγχωρέστε με για τη φωτογραφία, για τις κοπέλες και για την αμφίεση, αλλά είπαμε αυτά είναι αρχαιολογικά ευρήματα και όλα δικαιολογούνται. Η κοπέλα έχει στα χέρια, την ανοίξαμε τη φωτογραφία, στο χέρι της, μέσα στο μπράτσο της, στην κνήμη εκεί πέρα, στην κνήμη,
Μπάς περιπτώσει τον Μπράσο εκεί, έχει περασμένο το ένα το σίδρο και κουνάει το χέρι του πάνω κάτω και ξύνει αυτόν το νερό που κάνει μπάνιο εκεί μπροστά, μέσα στο χαμάμ. Αυτή είναι φωτογραφία από μια ιταλική ιστοσελίδα που έψαξα και το βρήκα. Αυτό ήταν ένα εργαλείο σκαλοπισμού. Εκτός από αυτά υπήρχαν τα διάφορα φυλακτά, τα οποία από ό,τι είδα βρέθηκαν στους τάφους μέσα, λέγεται περίαπτον. Πάμε στην άλλη φωτογραφία, να δούμε και πώς δινόταν οι κυρίες του 400 π.Χ. και το 500 που βρέθηκε στους τάφους. Βεβαίως αυτό δεν είναι από το συγκεκριμένο τάφο, αλλά θα σας το δείξω μετά πώς βρέθηκαν. Αυτές είναι πόρπες. Αυτές τις βάζανε πάνω στον ώμο και συγκρατούσαν το χιτώνα. Υπήρχαν μονές και υπήρχαν και διπλές. Πάμε στη φωτογραφία, από την Κοζανίτικη φωτογραφία, να δούμε την πόρπη. Τη βλέπετε την πόρπη τη διπλή, από τη μεριά που είναι εκείνο το τρίγωνο, και εκείνο το τρίγωνο είναι σκαλιστό, έχει διάφορα πράγματα επάνω, έχει άγκιστρα στις άκρες και μάλλον χρησιμοποιούσαν για να βάζουν καμιά χλαμίδα από πίσω, κρεμασμένο στο λαιμά. Δεν θέλει να βρούμε κανέναν ενδυματολόγο που έχει ψάξει τέτοια πράγματα. Βρέθηκε μέσα στον τάφο και φυσικά και ένα αγγείο που μάλλον μοιάζει με ενοχώη, όπως θέλουμε να μαθαίνουμε. Πέρα από αυτό, να δείξουμε φωτογραφίες από τον τάφο επίσης εκείνης της εποχής, κτερίσματα. Αυτά λέγονται ρόδακες, ανθέμια ή κάπως έτσι όπως λέγονται. Υπάρχουν κάτι μαχαίρια που βρήκαν εκεί μέσα και ήταν και αυτά διακοσμητικά. Και δείτε και τι άλλο βρήκαν. Και αυτό είναι μεμονωμένο ανθέμιον, διακόσμηση, ένα κομμάτι αυλού. Επομένως εκεί στο 400 π.Χ. και στο 500 π.Χ. εδώ οι αρχαίοι Κοζανίτες, σε παρένθεση το Κοζανίτες, γιατί πολύ πιθανόν ήταν άλλη ονομασία που κανένας δεν την ξέρει, είχαν και τη μουσική τους. Αυλός, φλογέρα. Αυτή είναι η διπλή, ένα κομμάτι βρέθηκε μόνο, τίποτα περισσότερο. Και συνεχίζουμε. Φωτογραφίες. Αυτά λέγονται όστρακα. Όστρακα λένε από αγγεία σπασμένα κομμάτια. Καμιά φορά μπορεί να συναρμολογηθούν και να μας δώσουν ένα αγγείο, αλλά καμιά φορά παλιότερα τα χρησιμοποίησαν και εξωστρακισμός. Όταν θέλαν κάποιον να διώξουν οι Αθηναίοι γιατί τους ενοχλούσε, μαζεύαν μια κάλπη και έγραφαν το όνομα ένοχος ή αθώος με σκοπό να τον εξορίσουν γιατί ενοχλούσε, ας πούμε. Και έξω τα όστρακα, έξω στρακισμός. Και βεβαίως βρέθηκε και αυτή η φιάλη, έχει ενδιαφέρον. Να δείξουμε αυτή η φιάλη, ήταν, να το ανοίξουμε τη φωτογραφία, μήπως φαίνεται καλύτερα. Βλέπετε κάτω είχε γράμματα, ήταν ένα αβαθές αγγείο, το οποίο χρησιμοποιούσαν για πολλές δουλειές. Ανάμεσα, καταρχάς μπορούσαν εκεί πέρα να βράσουν ή να ψήσουν κάτι, κάτι σαν τηγάνι κατά κάποιο τρόπο, αλλά υπήρχαν και κάποια διακοσμητικά και επίσης είχαν και κάποια τα οποία εκ φιάλες προερχόμενα τα είχαν για να γυρνούν και να παίρνουν χρήματα. Και αυτό βρέθηκε, αυτό είναι από την νεκρόπολη εδώ της Κοζάνης, βλέπετε 5ου π.Χ. αιώνος και βλέπετε και τα γράμματα που είναι εκεί κοντά. Μπορούμε να φέρουμε λίγο ακόμα τη φωτογραφία, να δούμε ακόμα καλύτερα τα. Αν γίνεται. Δεν έρχεται. Δεν πειράζει. Πάμε να τη δούμε πώς τη βρήκα, αλλά είχε και χρώμα. Τη βρήκα σε κάπου χρωματισμένη, αλλά η πολύ μικρή φωτογραφία έχανε και γι' αυτό έψαξα και ευτυχώς το βρήκα μέσα στα πρακτικά του αρχαιολογικού συνεδρίου. Και βρέθηκαν και νομίσματα στην Οδό Φιλίππου, αργυρά και τα λοιπά. Αυτά είναι αγγεία που έγιναν σκαρυφήματα με βάση τα όστρακα που βρέθηκαν. Τι σχήματα μπορεί να είχαν τα διάφορα αγγεία τα οποία βρήκαν. Είναι και πάλι αυτά από τον Βασίλη Καλλιπολίτη, τον αρχαιολόγο, πριν από καμιά 60 χρόνια. Την άλλη φωτογραφία. Αυτά είναι τα νομίσματα της εποχής του Φιλίππου. Χρυσά, αργυρά, χάλκινα κτλ. Φεύγουμε από αυτά. Υπάρχουν σκουλαρίκια για γίνονται πιο όμορφες οι κυρίες. Και να δω αν έχουμε άλλη φωτογραφία. Και εδώ έρχομαι πλέον στην ανασκαφή που κάνει λίγο αργότερα, καμιά 10-12 χρόνια πιο μετά, ο Φώτης Πέτσας, σας είπα το 1960 και το 1960. Αυτή είναι η οδός Φιλίππου. Αν θυμάμαι καλά, γιατί είναι και η γειτονιά μου, αυτό το σπίτι που είναι απέναντι πρέπει να είναι του Ρακιτζή. Υπάρχει ακόμα, ήταν τότε πρωτοκτίστηκε. Και στη δεκαετία του 50 είχε κτιστεί και είναι στη συμβολή της οδό Φιλίππου και Σμύρνης. Ακριβώς από πάνω είχαν κάτι, νομίζω ότι έχουμε και φωτογραφία πώς κάναν τους λάκους. Την άλλη φωτογραφία,
ακριβώς αυτό το πράγμα είναι. Κάναν λάκους. Δεν ήταν πολύ βαθιά η τάφη, αλλά γιατί βρισκόταν αμέσως με κάτι το πεταλέτσι. Δηλαδή πέτρα, όχι ιδιαίτερα σκληρή, λίγο πιο μαλακή, αλλά η τάφη ήταν σε αυτό το βάθος περίπου που βρήκαν. Τέσσερις τάφους, αν θυμάμαι καλά, κάτι τέτοιο πρέπει να ήταν. Πάμε να δούμε και το τι βρήκαν. Βρήκαν αρκετούς τάφους. Και αυτός ο συγκεκριμένος τάφος είναι ένας τάφος παιδιών, το οποίο ήταν διπλός τάφος, το ένα κοιτούσε στην Ανατολή και το άλλο κοιτούσε στη Δύση. Καταλαβαίνετε πώς τα είχαν τοποθετήσει. Και είναι ο αρχαιότερος τάφος που βρέθηκε στην περιοχή και είναι του 1600, υποθέτων, του π.Χ. Αυτό τα γράφει ο Πέτσας στο βιβλίο αυτό, τις ανακοινώσεις που έκανε στην αρχαιολογική υπηρεσία. Και μέσα είχε διάφορα αγγεία, ένα θύλαστρο, θα τα δείξω λίγο αργότερα, και ένα άλλο πράγμα που τα τάιζαν τα παιδιά κτλ. Συνήθως όταν λέει υπάρχουν ομαδικές ταφές, υπάρχει το θέμα ότι πιθανόν υπάρχει μια επιδημία και για πολλούς λόγους το κάνουν κάπως έτσι. Μην ξεχνάμε ότι εκείνη η εποχή του 1600 οι Δωρείς δεν είχαν κατεβεί ακόμα στη Φωκίδα, αλλά υπήρχαν στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και μάλιστα στην περιοχή Βοίου, Καστοριάς, Μετσόβου και κάτω από την Πίδο. Πάμε στην άλλη φωτογραφία να δούμε πώς ήταν ο τάφος πριν να τον ανοίξουν. Και εδώ είναι ανοιγμένος, κάτω φαίνονται τα όργανα, τα βλέπετε μέσα στον τάφο. Προχούς λέγεται το ένα, αρίτενα λέγεται το άλλο και θύλαστρο, τα θυμήθηκα και απ' έξω. Και θύλαστρο λέγεται το άλλο, το ένα στο μισέ. Πάμε να δούμε και άλλες φωτογραφίες. Εδώ το πάνω είναι πώς έχει ανοιχτεί και κάτω ήταν σκεπασμένος με μεγάλες πλάκες. Δεν ήταν μάρμαρα εκείνη την εποχή ακόμα, αλλά τα μεγάλες πλάκες και από τα πλάγια και από πάνω, δεξιά, αριστερά κτλ. Και έτσι ήταν κλεισμένος και είχε λίγο χώμα από πάνω και βρέθηκε το 1963. Πάμε στην άλλη φωτογραφία. Εδώ μέσα στον τάφο αυτό είχε κόκαλα διακοσμημένα, με στρόγγυλα, με γραμμές, τρύπια, όχι φυσικά των παιδιών. Αυτό φαίνεται ήταν ένα έθιμο που βάζαν από κόκαλα ενδεχόμενα ζώα, τα οποία περνούσαν, τα κετούσαν κτλ. Αυτό είναι ο Προχούς. Αυτό είναι από άλλο μουσείο. Ακριβώς, γιατί εκείνες τις φωτογραφίες δεν μου βοηθάνε, έβαλα αυτές τις φωτογραφίες. Προχούς, πάμε το άλλο. Το θύλαστρο, μπορούμε να το φέρουμε, να το ανοίξουμε, είναι σκούρι. Αλλά φαίνεται νομίζω το στόμιο που έβαζε το παιδάκι για να πίνει το γάλα ή οτιδήποτε άλλο τάιζα. Δεν είναι όπως λαστιχένια τώρα, αλλά ήταν πύληνα. Πάμε στην άλλη φωτογραφία. Ξαναβγά, αυτό ήταν το κουταλάκι, η αρύτερα. Αυτή είναι η φωτογραφία άλλη, αλλά δεν ξέρω αν τα τρία πρώτα που δείξαμε, το άλλο δίπλα ήταν αρύτερα. Εν πάση περιπτώσει, κάπως έτσι ήταν. Πάμε σε άλλη φωτογραφία. Αυτή είναι η ψήφη. Εκπυλού και χαλκού, περιπλεγμένα, με λέει, με σύρμα. Λέω ψήφη, δεν ξέρω πώς μου ερχόταν έτσι, λέω τίποτα, ήταν οι μπύλες που παίζαν τα παιδιά. Τελικά έψαξα στο διαδίκτυο να βρω τι είναι ψήφη. Και βρήκα ότι στην Αθήνα, αρχαία Αθήνα, και έχω να πάμε στην άλλη φωτογραφία, θα ξαναγυρίσουμε πάλι σε αυτή. Που έχουμε αμέσως μετά. Αυτό είναι στο διαδίκτυο που βρήκα εκεί στην αρχαία αγορά. Υπήρχε και κάλπη και ψήφι. Μαζευόταν οι πολίτες, στις οποίες επιλέγαν με κλήρωση 200, 300, 400 σε ένα χώρο. Δικαζόταν κάποιος. Αν βλέπετε, από τη μια μεριά έχει κάτι στο δίσκο, στη μέση είναι τρύπιο και από την άλλη είναι γεμάτο. Και αφού γινόταν όλη η διαδικασία της δίκης, υπήρχε μια κάλπη μαρμάρινη, έτσι τη λέγαν. Κάτι όπως δείχναμε εκεί τους σαρκοφάγους, κάπου έτσι, αλλά λίγο πιο μικρό. Μιλάμε για την Αθήνα πάντα. Και το ένα είχε τρύπες και το άλλο δεν είχε. Για να μην καταλαβαίνω αν τα ψηφίζουν, αν είναι ένοχος αθώος κάποιος και τον καταλάβουν, έβαζαν το χέρι στο δάχτυλο στην τρύπα, τα ρίχναν, είχαν το χέρι πιασμένο με τέτοιο τρόπο να μην φαίνονται οι τρύπες, το ρίχναν μέσα σε αυτό το κουτί την ώρα που ψηφίζαν. Και μετά όσα ήταν συμπαγή ήταν ένοχος, όσο ήταν τρύπια ήταν αθώος. Και όσα περίσσευαν έβγαινε κάπως έτσι. Επομένως υπήρχε ένα δικαστικό σύστημα στην Αθήνα, το οποίο ο λαός αποφάσιζε αν κάποιος είναι ή δεν είναι. Πάμε πίσω να δούμε τι κάναν στην περιοχή μας. Την προηγούμενη φωτογραφία που είχαμε, καλύτερα να βάλουμε τη φωτογραφία, γιατί είχαν αυτά εδώ ακριβώς, το οποίο είναι ή από μπρούντζο ή είναι από πυλό, τα ρίχνανε μάσο, υπήρχαν κάποιο δικαστικό σύστημα στην περιοχή και κάποιος, πιθανόν να ήταν δικαστής, πήραν ή να ήταν κάποιος επιφανής πολίτης, τον οποίον θέλησε να θάψουν μαζί με αυτό το οποίο τον τίμησε η πολιτεία και τον έκανε δικαστή κατά κάποιο τρόπο ή ένορκο, και έτσι βρέθηκαν μέσα στον τάφο της οδό Φιλίππου. Πάμε στην άλλη φωτογραφία.
Γιατί με το ζόρι φτάνουμε ή δεν φτάνουμε. Αυτά είναι διάφορα χειροποίητα αγγεία που βρέθηκαν εκεί, στην άλλη φωτογραφία. Και αυτό φύγαμε από εκεί. Και είναι μια επιτίδια στήλη η οποία, και μάλλον εδώ θα σταματήσουμε γιατί δεν βλέπω να μας παίρνει. Έχουμε μία ώρα στη διάσημη μας, δεν μπορούμε παραπάνω, εξάλλου κουράζει. Για να μιλήσουμε αυτό που βρέθηκε, είναι μια επιτίδια στήλη, βρέθηκε ανάμεσα στους Αγίους Αναργύρους και τον Άγιο Δημήτριο και ψάχνω να βρω και το κείμενο τι έγραφε επάνω γιατί το έχουν γράψει και ο οποίο δείχνει και τι καλλιέργειες υπήρχαν γιατί γράφει και το όνομα που το χάρισε στον Θεό Δία για ό,τι τον προσέφερε και τα λοιπά. Ανάμεσα στο μάστε. Περιγράφει την αγροτική οικονομία της περιοχής. Λέει ο δούλος αμπελουργός Χρυσερός, γιος του Φιλίππου, προσφέρει στον κύριό του από την προσωπική του περιουσία δύο σειρές αμπέλου. Επομένως μιλάει για δούλους και αφεντικά και λέει τι καλλιεργούσαν εδώ. Υπήρχαν αμπέλια και επειδή ήθελε στον Δία, το Δία των ύψιστο να προσφέρει αυτός ο άνθρωπος που είχε κάποια ανάγκη και ήθελε κάπου να πιστεύει, ήθελε κάτι να προσφέρει, έρχεται και λέει εγώ τα προσφέρω αυτά στο Θεό και βρίσκουμε ότι αυτός ο Χρυσερός, ένας παλιός Κοζανίτης, πήγε και προσέφερε αυτά και ήταν καλλιεργητής αμπέλου. Θα σταματήσουμε εδώ, να έχετε υπόψη σας ότι θα πάμε αργότερα και θα μιλήσουμε για το τι βρέθηκε στα πλατεία Ταλόνια. Γιατί και όταν ξεκινούσα προηγουμένως, ξέφυγε, υπάρχουν περιοχές πολλές. Και η πλατεία Νίκης. Εκεί πέρα βρέθηκαν ένα πράγμα, μια στήλη στην οποία λέει ότι η Κοζάνη είχε βουλή και δήμο. Αλλά δεν λέει ποιο είναι το όνομα του δήμου εδώ. Είναι πράγματα με ειδικό ενδιαφέρον και θα τα δούμε στην αμέσως επόμενη εκπομπή και να πούμε για ποιο λόγο πιστεύουμε ότι εδώ υπήρχε η πόλη και πρέπει οι Κοζανίτες να το προσέξουν. Ίσως μας λείπει ένα μουσείο όπως θα έπρεπε, γιατί μουσείο υπάρχει, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό το σπίτι του Παναγιωτήδη το οποίο παραχώρησε ο Δήμος και καλά έκανε, ότι είναι ένας χώρος που μπορούν να εκτεθούν αυτά τα ωραία πράγματα που έχουν βρεθεί εδώ. Αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Τα ξαναλέμε την επόμενη εκπομπή. Γεια σας. Είμαι αγελαστό αύριο στο χτες η άλλη τρέχει.